coach. Έγινε ένα παιχνίδι διαφήμιση για την κατηγορία με πολύ καλό ρυθμό, με δύο ομάδες που προσπάθησαν να συνεργαστούν για να φτιάξουν ευκαιρίες. Και είναι, θεωρώ ότι είναι κρίμα για αυτό το παιχνίδι ότι δεν είχε γκολ για να το ευχαριστηθεί περισσότερο και ο κόσμος. Γνωρίζαμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια πολύ ποιοτική ομάδα, πιθανότατα την πιο ισορροπημένη σε απόδοση μέχρι τώρα ομάδα του ομίλου. Και σε ένα παιχνίδι με τόσες υψηλές απαιτήσεις για εμάς, ασφαλώς μας μένει μια μεγάλη ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν τα παιδιά. Θεωρώ ότι είχαμε μεγάλη ισορροπία στο πλάνο μας και αμυντικά και επιθετικά, στο πώς δεν θα απειληθούμε και ταυτόχρονα στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις και να βάλουμε προβληματισμού στον αντίπαλο. Και θέλω από τη μεριά μου να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για τη συγκέντρωση και την προσπάθεια. Για το κέρδος στο βαθμολογικό που είχαμε σήμερα, μπορεί να πήραμε ένα πόντο, όμως όταν παίρνεις ένα πόντο απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα, είναι κέρδος. Άσχετα ότι μας μένει έτσι λίγο μέσα μας, δεν θα πω πικρία, γιατί είναι μια μέρα που είμαστε γεμάτοι από την απόδοσή μας. Θεωρώ ότι είχαμε και κάποιες ευκαιρίες στις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει κάποιο γκολ, ανεξάρτητα μετά ποια θα ήταν η έκβαση του παιχνιδιού. Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές, συγχαρητήρια στην ομάδα των Χανίων που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και τους ευχόμαστε το καλύτερο για φέτος. Και όσο για μας, φαίνεται ότι ανταποκρινόμαστε, ακούγοντας και τα λόγια που υπόθηκαν από τον coach. Ευχαριστώ δημόσια και πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Όμως δεν θα πρέπει να παίρνουμε τα μυαλά μας αέρα, γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Πρέπει να πατάμε στο έδαφος και κάθε μέρα να προσπαθούμε για βελτίωση, ούτως ώστε στο τέλος να προσπαθήσουμε και να καταφέρουμε να καθιερωθούμε σε αυτή τη νέα κατηγορία για μας.